Ένας από τους ιστορικότερους εστιοπλοϊκούς αγώνες ανοιχτής θαλάσσης κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής. Ο αγώνας, που ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Γουλανδρή και έγινε θεσμός, συγκεντρώνει φέτος κορυφαίους αθλητές από Ελλάδα και εξωτερικό, όπως τη Χρυσή Ολυμπιονίκη Τζο Άλεχ, αλλά και υπέροχα σκάφη όπως το Γιακάνα, το Άκουλ του Ράμπι, το Σπίριτο Βγαλάτια και το Αθηνά 5. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε τον αγώνα για τα 50 χρόνια. Έχουμε σχεδόν 30 σκάφη, που είναι ένα ρεκόρ. Παρόλο ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για ιστοπλοεία, βλέπουμε ότι δεν έχουμε και αρκετό αέρα, αλλά κάτι φυσάει. 60 χρόνια είναι ο όμιλος. Το ξεκίνησε ο Γιάννης Γουλανδρής και εις μνήμη του κάνουμε τον αγώνα. Η έναρξη του αγώνα δόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μπροστά στον κόλπο της Βουλιαγμένης, όπου τα 28 σκάφη άνοιξαν πανιά με προορισμό τη χώρα της Άνδρου. Τα αγωνιστικά σκάφη καθώς και τα εντυπωσιακά super yachts χρωμάτισαν μαγευτικά την μπλε παλέτα του Σαρονικού. Τα σκάφη φτάσανε σχετικά γρήγορα στο στενό του Πατρόκλου, αλλά αργότερα ο αέρας έκοψε με αποτέλεσμα να δυσκολέψει το έργο των πληρωμάτων. Τελικά το σκάφος Code Zero Tsakos Group τερμάτισε πρώτο στη χώρα της Άνδρου, με δεύτερο το σκάφος Melks 2 UK Club και τρίτο το Ellinix. Ο πρώτος αγώνας του 50ου Andros Race ήταν ένας αγώνας που απαιτούσε πολύ μεγάλη τεχνική στα πληρώματα για να αντιμετωπίσουν την πουνάτσα, πολύ καλές επιλογές τακτικής. Έπρεπε όλοι να είναι πολύ συγκεντρωμένοι, να επιλέξουν τις σωστές πλευρές του στίβου, να ρισκάρουν σε κάποιες περιπτώσεις, να δουλέψουν πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και όλες αυτές οι συνθήκες κάνουν ένα αγώνα αφενός δύσκολο, αλλά από την άλλη αξέχαστο και σίγουρα εντυπωσιακό. Μετά από ένα δύσκολο αγώνα, ο ναυτικός όμιλος Άνδρου υποδέχτηκε τους αθλητές, οι οποίοι έσπευσαν να απολαύσουν πλούσιο φαγητό και να χαλαρώσουν στις εγκαταστάσεις του ομίλου, συζητώντας το γεμάτο προκλήσεις πρώτο σκέλος του αγώνα, με θέα τη μαγευτική χώρα της Άνδρου. Είμαστε στο ναυτικό όμιλο Άνδρου, που εδώ και 50 χρόνια φιλοξενεί τους ιστιοπλώους. Μετά από σχεδόν 20 ώρες αγώνα και πολύ όμορφες εικόνες και με αρκετή άπνοια, φτάσαμε στο λιμάνι στη χώρα της Άνδρου, όπου είχαμε την ευκαιρία, αφού τελειώσουμε με κάποιες υποχρεώσεις μας στο σκάφος, να απολαύσουμε στιγμές χαλάρωσης, να συναντήσουμε τα υπόλοιπα πληρώματα.